μία από τις σημαντικότερες αναμετρήσεις της πέμπτης αγωνιστικής ανάμεσα στο γηπεδούχο Ερμής Χηματαρίου και το φιλοξενούμενο Ηρακλή, με το κλειστό σιγά σιγά να γεμίζει και οι τελευταίες του άδειες καρέκλες. Εικόνα πολύ ωραία, γιατί και οι Ηρακλειδείς έχουν ταξιδέψει εδώ στην πόλη της Βιωτίας σε μια περίεργη ημέρα για τον Ηρακλή, και αυτό γιατί εδώ και λίγες ώρες, όπως έχει γίνει γνωστό, έχει χάσει τη ζωή του ο πρώην πρόεδρος της ΚΑΕ, ο Μάκης Αρλής, σε ηλικία 62 ετών. Μια είδηση την οποία γνωστοποίησε και η ανώλευκη ΚΑΕ με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γράφοντας χαρακτηριστικά «Δεν θέλουμε να το πιστέψουμε, έφυγε ο Μάκης, όλη η ζωή του Ηρακλής. Μάκης Αρλή, καλό ταξίδι. Συλληπιτήρια στην οικογένεια. Θα σε κάνουμε περήφανο, ρε φίλε. Πού θα πάει?» Σίγουρα μια πολύ συναισθηματικά φορτισμένη ημέρα για, για τον Γυραιό. Πάμε να δούμε εμείς τις δύο δωδεκάδες με τις οποίες θα αγωνιστούν οι δύο πολύ έμπειροι προπονητές. Ο Νίκος Οικονόμου για τον γηπεδούχο Ερμής Χηματαρίου ξεκινά με τους Ζακ Μπράιαντ, Δημήτρη Γράβα, Φώτη Βασιλόπουλο, Αναστάσιο Κωστόπουλο, Αθανάσιο Μπολάτογλου, Δημήτρη Μαργέλη, Τσάρλι Ντάνιελς, Σόλωνα Αγγελή, Δημήτρη Γερομιχαλό, Στέφαν Μπόζιτς, Λευτέρη Μιτσιμπόνα και Ανδρέα Κασιούμη. Για τον Ηρακλή, ο Θανάσης Γιαπλές, ο οποίος θυμίζουμε πέρυσι ήταν άμεσος συνεργάτης στον πάγκο του Παναθηναϊκού, του κυρίου Σερέλη, έχει έλθει με στόχο να οδηγήσει τον Ηρακλή ξανά στα σαλόνια του ελληνικού μπάσκετ. Έχει στη δωδεκάδα του τους Κέντρικ Τόμσον, Στεν Σοκ, Κωνσταντίνο Αλτίνη, Μάριο Πουλιανίτη, Στέργιο Πράπα, Αντώνη Πρίσκο, Πρόδρομο Ταχυρίδη, Ιωάννη Μερμίκη, Θωμά Ζορμπά, Τζάστιν Μπέικερ, τον Ζήση Σαρικόπουλο και τον Σαράντι Μαστρογιανόπουλο. Τώρα οι δύο πεντάδες βρίσκονται ήδη στον αγωνιστικό χώρο για την ακρίβεια αυτή του Ηρακλή, που ξεκινά με τον γιο του Τιτ Σοκ, τον Στεν Σοκ, τον Ζήση Σαρικόπουλο, τον Τζάστιν Μπέικερ. Επίσης είναι ο Σαράντης Μαστρογιανόπουλος και στον Άσο, δίπλα στον Σοκ, θα είναι ο Αντώνης Πρίσκος. Αυτή είναι η πρώτη πέντε για τον Ηρακλή. Ολοκληρώνονται τα διαδικαστικά, να πούμε τους τρεις διαιτητές αναμέτρησης. Οι κύριοι Σταματόπουλος, Μαρτινάκος και Κούλης, με την σειρά που τους αναφέρουμε, πρώτος, δεύτερος και τρίτος. Ο Ερμής που ξεκινά με τον Θανάση Μπολάτογλου, τον Δημήτρη Μαργέλη, Τσάρλι Ντάνιελς, Ζακ Μπράιαντ και ο Φώτης Βασιλόπουλος. Η πρώτη πέντε του Νίκου Οικονόμου. Πλέον είναι όλα έτοιμα για το τζάμπολ στην αναμέτρηση. Ντάνιελς και Σαρικόπουλος θα είναι αυτοί οι οποίοι θα διεκδικήσουν την μπάλα για πρώτη φορά στο μάτς. Έναρξη στο μάτς με το πρώτη επίθεση για την γηπεδούχο ομάδα, με το ένθερμο κοινό να τη βοηθά. Μαντουμάνα που έχει επιλέξει ο κύριος Γιαπλές για την άμυνα. Ο Βασιλόπουλος θα πάρει την πρώτη επίθεση, θα κερδίσει το φάουλ, όχι βήματα, λέει ο πρώτος διαιτητής αναμέτρησης, ο κύριος Σταματόπουλος. Πρώτο λάθος για τον παίκτη του Ερμή, ο οποίος απορεί. Βάζει γρήγορα ο Σοκ την μπάλα, θα βρει κάτω, κερδισμένο φάουλ από τον Βασιλόπουλο, κάτω, όχι βολές πάνω στον Μπέικερ. Ο Μπέικερ, ο οποίος είναι ένας παίκτης που ήλθε στους Γιανόλευκους από το πρωτάθλημα της Ιαπωνίας, έχει παίξει ξανά στη χώρα μας τη σεζόν 19-20 με τη φανέλα του Ερμή Αγιάς, ενώ πέρυσι ήταν στη Ρουμανία που αναδείχθηκε τρίτο σκόρερ. Σοκ. Του τον Μπράιαν ο Εστονός. Θα ψάξουν τον Σαρικόπουλο, όχι, ο Μαστρογιανόπουλος, ο οποίος θα χάσει την μπάλα από την παρέμβαση του Μπράιαν. Το Βασιλόπουλος προσπαθεί στο transition να βγάλει τον Ερμή. Τώρα θα φτάσει τον Μπράιαν την μπάλα. Έχει μπροστά του
Πολύ ωραία προσπάθεια από τον Αμερικανό που θα πετύχει το πρώτο καλάθι στην αναμέτρηση. Θα κερδίσει και το φάουλ. Άδειασε πολύ ωραία το Μαστρογιαννόπουλο με προσποίηση ο Ζακ Μπράιαν. Το φάουλ είναι από τον Μαστρογιαννόπουλο. Το πρώτο σκόρερ του Ηρακλή στη νίκη της περασμένης αγωνιστικής. Ερμής και Ηρακλής που σήμερα θα σπάσουν το ρόδι έστω και στην πέμπτη αγωνιστική και θα σας εξηγήσουμε τι εννοούμε. Ο Μπράιαν τα στοχεί στη βολή, ο Σαρικόπουλος θα πάρει το rebound με τη βοήθεια και του Πρίσκου. Ο Ερμής δεν έχει καταφέρει να κερδίσει ακόμη εντός έδρας στη φετινή Elite League Ερίκος Δινάν. Ο Ηρακλής είναι χωρίς νίκη εκτός, οπότε σήμερα μία από τις δύο ομάδες θα ξεκάνει μια νέα αρχή είτε εντός είτε εκτός έδρας. Σαρικόπουλος 2-2, ο Ντάνιελς δυσκολεύτηκε εκεί να παίξει τον 33χρονο σέντερ. Πολύπυρος Ζήσης Σαρικόπουλος. Θα πάρει ο Βασιλόπουλος το screen του Ντάνιελς. Ξαναζητάει από τον Αμερικανό, θα πάρει την ενέργεια. Με πολύ ρίσκο εκεί παραλίγο να κάνει βήματα. Τελικά το σουτ τριών πόντων ήταν από τον Μαργέλη που έμεινε μόνος του. Η πίεση των παιχτών του Ερμή από τον Μαργέλη και τον Μπολάτογλου θα φέρει το λάθος του Μαστρογιαννόπουλου. 8-26 στο 2-2 το σκορ. Θα πω ένα καλάθι για τις δύο ομάδες. Βασιλόπουλος και Μπράιαν. Η περιφέρεια του Ερμή εναλλάσσει την μπάλα αρκετά μακριά το καλάθι. Μπολάκλου το κλουβινιό αυτός που θα σουτάρει το τρίποντο και θα πάρει, θα ευστοχίσει. 5-2 για τον Ερμή με το σουτ τριών πόντων του Θανάση Μπολάτογλου. Έμεινε μόνος του στη γωνία, δεν το σκέφτηκε καθόλου. Ο Μαστρογιαννόπουλος έχει εκεί την πίεση του Μπολάτογλου. Θα πάρει την μπάλα τώρα. Μπέικερ. Θα πάρει την τάπα, θα τη δεχτεί, αλλά θα επιμείνει ο Αμερικανός. Δεύτερο κόψιμο από τον Ντάνιελς. Πολύ ωραία άμυνα από τον Ερμή. Δύο φορές ο Μπέικερ θα δεχτεί κόψιμο και από τον Μαργέλη και από τον Ντάνιελς. Θα τελειώσει ο χρόνος. Ενώ δεν ήταν τρίποντο τελικά το σου του Μπολάτογλου, 4-2 είναι το σκορ. Η άμυνα που δίνει και ενέργεια για τον Ερμή. Μεγαλώνει ακόμη περισσότερο από τα χειροκροτήματα του κόσμου. Μπράιαν εκτός Σαρικόπουλου μπροστά. Πάλι στη γωνία Μπολάτογλου, Βασιλόπουλος. Ο Σοκ μπροστά. Είδε το χρόνο να τελειώνει, σουτάρει από μακριά. Φάουλ τελικά θα σφυριχθεί. Είναι κερδισμένο για τον Ερμή. Θα υποδειχθεί στον Μαστρογιαννόπουλο που πολύ γρήγορα σε 2 λεπτά και 38 δευτερόλεπτα έχει δεχθεί 2 φάουλ και τα 2 φάουλ του Ηρακλή έχουν στηριχτεί στον Σαράντη Μαστρογιαννόπουλο ενώ είναι στο έδαφος ο Σαρικόπουλος. Κάποιο πρόβλημα με το δεξί του πόδι τώρα. Θα γίνει αλλαγή. Ο Θωμάς Ζορμπάς, ο 19χρονος σέντερ θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Χωλένει ο 33χρονο σέντερ, οδηγείται στον πάγκο του Ηρακλή. Ο κύριος Γιαπλές, ο οποίος ακόμη δεν έχει βάλει στο μάτι τον έτερο Αμερικάνιο του, τον Κέντρικ Τόμσον, παίχτης που πέρυσι αγωνιζόταν στο πρωτάθλημα της Γεωργίας. Μπολάτογλου κάτω από το καλάθι, αστοχή. Μέχρι την πίεση θα κλέψει πάλι ο Ερμής με τον Μπολάτογλου. Μια πάσα χωρίς έλεγχο από τον Ζορμπά. Μπράιαντ με το σοκ, φάουλ. Φάουλ ο Εστονός. Είναι το τρίτο φάουλ για τη φιλοξενούμενη ομάδα που έχει υποπέσει ήδη σε 2 λάθη. Πολύ καλή άμυνα του Ερμή. Ο
Ο Ερμής ο οποίος αναζητεί την πρώτη του νίκη μέσα στο σπίτι του. Ντάνιελς κατά το καλάθι, θα καρφώσει, θα ξεσηκώσει την εξέδρα, ασίστ του Φώτη Βασιλόπουλου. Γρήγορη νέα αλλαγή για τον Θανάση Γιαπλέ. Ο Ζορμπάς θα περάσει εκτός, ο πρόδρομος Ταχυρίδης θα πάρει τη θέση του. Πιο κοντό το σχήμα για τον Ηρακλή, ουσιαστικά προσαρμόζεται στο σχήμα που έχει ο Ερμής. Προσπαθεί να παίξει παγίδα ο Ερμής πάνω στον Στεν Σοκ. Στη γωνία σου τριών πόντων. Επιθετικό rebound από τον Μπέικερ. Μαστρογιαννόπουλος Σοκ. Από την κορυφή άστοχο και αυτό. Νέο επιθετικό rebound από τον Μπρίσκο. Ξανά Μαστρογιαννόπουλος. Έχει τον Μπράιαν μπροστά του. Επιλέγει το τρίποντο. Και αυτό άστοχο. Και αυτή τη φορά θα πάρει το αμυντικό rebound ο Ερμής. Θα φύγει γρήγορα στην κόντρα και με τον Ζακ Μπράιαν. Ο Αμερικανός θα πετύχει ένα πολύ ωραίο καλάθι. Έχει ξεκινήσει ζεστά ο Ζακ Μπράιαν με τους 4 πόντους που έχει σκοράρει μέχρι στιγμής, αναγκάζοντας τον Θανάση Γιαπλέ να ζητήσει το πρώτο time out στην αναμέτρηση. Μάτς για την πέμπτη αγωνιστική της Elite League Ρίγκος Δινάν. Και όχι το μοναδικό. Παίζουν ακόμη σήμερα ο Παπάγου με το ψυχικό. Βόρυβος Χαρίλαος Τρικούπης. Πανερυθραϊκός Έσπερος Λαμίας. Μύκονος Αμίντας. Μήλωνας Αίας Ευόσμου. Δόξα Λευκάδας και Πανιώνιος. Και αύριο ολοκληρώνεται η πέμπτη αγωνιστική της Elite League Ελίκος Δινάν με το ντέρμπι της Μεγαρίδας απέναντι στην Ελευθερούπολη. Θυμίζουμε ότι στη βαθμολογία η Μύκονος είναι η ομάδα η οποία μετρά 4 στις 4 νίκες, με τον Έσπερο Λαμίας, τον Μήλωνα και τον Πανιώνιο να ακολουθούν με ρεκόρ 3-1. Ο Κόρυβος, ο Ηρακλής, η Μεγαρίδας και ο Χαρίλαος Τρικούπης και η Ελευθερούπολη και ο Παπάγος και ο Πανερυθραϊκός στο 2-2, όπως και η Δόξα Λευκάδας και ο κάτω Αμίντας, Ερμής Σιμαναρίου. Η ομάδα του Νίκο Οικονόμου προέρχεται από το διπλό μέσα στο Νέαντα Ευόσμου. Ο Εασεβόσμου επίσης το 1-3 και χωρίς νίκη η ομάδα του Ψυχικού μετά τις 4 πρώτες αγωνιστικές. Η ομάδα του Γιώργου Ρεμεντέλα που πέρυσι, θυμίζουμε, αγωνιζόταν στο Final Four με στόχο την άνοδο στην Α1. Και ο Κέντρικ Τόμσον για πρώτη φορά στο παρκέ για τον Ηρακλή μαζί με τον Σοκ, τον Ταχυρίδη, τον Μπρίσκο και τον Μπέικερ. Ο Οικονόμου σαφέστατα είναι ικανοποιημένος από την εικόνα των παιχτών και συνεχίζει με τους 5 που ξεκίνησε το μάτς. Ενώ είμαστε στο 8-2 μετά από 4 αγωνιστικά λεπτά, μόλις ένα δίποντο για τον Ηρακλή, που τώρα ο Μπέικερ εκεί θα πάρει την μπάλα και θα παίξει κάτω το καλάθι. Θα πάρει goal foul ο Αμερικανός απέναντι στον σαφέστατα όχι στο υψί του Μαργέλη, που τώρα θα βγει από τον αγωνιστικό χώρο και θα δώσει τη θέση του στον Δημήτρη Γράβα. Τη στιγμή που ο Justin Baker έχει πάρει θέση στη γραμμή των βολών και θα επιχειρήσει να μειώσει περαιτέρω για τον Γυραιό. Θα τα καταφέρει, στο 8-5 το σκορ πλέον. Και έχουν αλλάξει τα δεδομένα στην άμυνα. Ο Σοκ είναι πάνω στον Βασιλόπουλο. Ο Τόμσον παίζει τον Μπράιαν. Θα μείνει μόνο στο Αμερικανό, θα πάρει το σκρίν από τον Ντάνιελ, θα σουτάρει για 3, θα στοχίσει. Rebound από τον Πρίσκο, Τόμσον. Έχει τον Ντάνιελ. Ξανά Μπέικερ εκεί. Πολύ ωραία. Λάθος τελικά. Όχι, κάτω λέει το σφύριγμα, είναι από τον πρώτο διαιτητή, το παίρνει πάνω του ο κύριος Σαματόπουλος. Λέει ότι η μπάλα έχει βρει στον Γράβα και θα συνεχίσει να είναι για τον Ηρακλή. Σοκ. Ο Βασιλόπουλος σου, τριών πόντων από το Σοκ.
ούτε καν Στεφάνη. Βιάστηκε ο πρώην παίχτης, ο Στεν Σοκ του Χαρίλαου Τρικούπη και της Ελευθερούπολης, ενώ φορά για δεύτερη φορά τα κιανόλευκα. Φάουλ σφυρίχτηκε τώρα και στον Σοκ για να μην εκδηλώσει ευνηδιασμό ο Ερμής πάνω στον Μπράιαν το μαρκάρισμα. Μια αλλαγή συνεχίζει ο Ερμής. Έχει πατήσει παρκέ ο Δημήτρης Γράβας. Μπράιαν με το αριστερό λέει up, κερδίζει φάουλ και βολές. Δύο βολές λέει ο διαιτητής. Το φάουλ υποδείχθηκε στον Σοκ. Δεύτερο και για τον Στεν Σοκ. 5 φάουλ έχει υποδείξει η διαιτητική τριάδα εναντίον του Ηρακλή. Σε 3 παίκτες έχουν υποδειχθεί. Θα στοχίσει ο Μπράιαν και στη δεύτερη σημερινή βολή του. Μένει το 8-5. Ο Ερμής, ο οποίος κατά τη διάρκεια της εβδομάδας που πέρασε ανακοίνωσε 4 μεταγραφές. Αστοχή και η δεύτερη βολή του Μπράιαν. Δεν είναι και σύνηθες να βλέπουμε τον Αμερικανό να αστοχεί σε 3 διαδοχικές βολές. Λέγαμε για τις μεταγραφές του Ερμή με τον Ντάνιελς, τον Γεωργιάδη, τον Μπόζιτς και τον Μούτριχα. Ενώ ο Τόμσον θα σουτάρει τρίποντο. Κακή επιλογή για τον Αμερικανό. Βασιλόπουλος δεν θα πάρει σκρίν εκεί να κερδίσει. Ο Γράβας με κοντύτερο αντίπαλο. Θα δώσει στον Μπράιαν, είναι μπροστά του ο Σοκ. Ο Βασιλόπουλος θα είναι αυτός που θα κάνει το σουτ τριών πόντων. Θα το σκεφτεί κιόλας, αλλά ούτε αυτός θα βρει διχτάκι. Σοκ, Τόμσον, Μπέικερ με Ντάνιελς αντίπαλο. Τόμσον ξανά στο Σοκ, μόνος του στη γωνία είναι ο Πρίσκος. Θα στοχίσει ο Ηρακλής χωρίς τρίποντο στο μάτς. Ο Ερμής με τον Μπράιαν και τον Βασιλόπουλο. Προσποίηση από τον Έπειρο Γκάρτ. Πολύ ωραία πάσα στο Γράβα. Νέα assist για τον Φώτη Βασιλόπουλο. Πάρε βάλε στον Δημήτρη Γράβα. Θα πετύχει τους πρώτους δύο πόντους του. Θα κάνει το 15 για την ομάδα του σχηματαρίου. Ο Τάνσον τώρα έχει τον Γράβα μπροστά του. Φάουλ. Φάουλ. Υποδεικνύεται στον Πολάτογλου. Ενώ ο Στέφαν Μπόζιτς, ένα από τα νέα αποκτήματα της ομάδας του Ερμή, θα πάρει τη θέση του Θανάση Πολάτογλου. Μπόζιτς, ο οποίος βρίσκεται σχεδόν τις τελευταίες 20 μέρες στο σχηματάρι. Η ανακοίνωσή του ήρθε προχθές, ήταν σε αποστολές στις 12 του Ερμή και σε προηγούμενα παιχνίδια. Ντάνιελς είχε πάρει και χρόνο, κάτι αντίστοιχο. Ο Σαρικόπουλος τελικά είναι ετοιμοπόλεμος, είναι και πάλι στο παρκέ. Ο Τόμσον έξω, Βρίσκος. Νέο τρίποντο από τον παίχτη του Ηρακλή, άστοχο και αυτό. Ο Βασιλόπουλος με δύναμη θα κρατήσει την μπάλα εκεί ο Πουλιανίτης. Το νέο πρόσωπο για τον Γυραιό στη θέση του Σοκ. Προσπάθεια από τον Βουλιανίτη. 3 δευτερόλεπτα υποδεικνύονται στο Ζήση Σαρικόπουλο. Νέο λάθος για τους παίκτες του Θανάση Γιαπλέ. Ζητεί φάουλ ο τεχνικός του Ηρακλή στο διαιτητή, στο μαρκάρισμα πάνω στο Μάριο Βουλιανίτη. Και ο Λευτέρης Μιτσιμπόνας είναι στο παρκέ για το σχηματάρι που παίζει με Μπράιαν, Μιτσιμπόνα, Βασιλόπουλο, Γράβα και Ντάνιελς. Ο Πουλιανίτης είναι τώρα πάνω στον Μπράιαν, τρίτος παίκτης ο οποίος αναλαμβάνει αυτή τη δύσκολη αποστολή. Ο Σαρικόπουλος βοηθάει, ο Γράβα στην κορυφή, μπροστά στον Μπέικερ το τρίποντο. Δεν θα μπει η μπάλα στο καλάθι. Κρατά ο πεισματάρης Πουλιανίτης και βγάζει στον Πρίσκο που βγάζει τον Ηρακλή στην κόντρα. Θα φτάσει στο lay-up και στο 17. 2 και 45 πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου στο κλειστό του σχηματαρίου. Κλειστό μάτς
όπως το περιμέναμε μέχρι στιγμής και νευρικό. Αν δούμε τα ποσοστά των δύο ομάδων, τον Μπράιαν Τέξο, τρίποντα από τον Μιτσιμπόνα, άστοχο, ωραία ο Γράβας, θα σπρώξει την μπάλα στον Μπράιαν. Γράβας στη γωνία τώρα. Έχει τον Ντόμψον, κοντύτερος αντίπαλος Αμερικανός από τον Έλληνα Power Forward. Παίζει με Ντάνιελς, πολύ ωραία προσπάθεια από τον Αμερικανό. Θα φτάσει κάτω από το καλάθι και θα κάνει το 12-17. Ντόμψον. Εντός κρίν από Μπέγκερ, Σαρικόπουλος σε Πουλιανίτη. Προσπαθεί να παίξει pick and roll ο Σαρικόπουλος που έχει τον Μπράιαντ. Μπροστά του παίρνει πολύ ωραία ο Αμερικανός και κλείνει ο Πουλιανίτης, νέο τρίποντο άστοχο και αυτό. Έλυγε και ο χρόνος για τον Ηρακλή. Ο Σαρικόπουλος αυτό λέει στους συμπαίκτες του, ζητεί την μπάλα. Από τη στιγμή που έχει κοντύτερο ο αντίπαλο, ενώ στο μάτς μπαίνει και ο Πράπας στη θέση του Πρίσκου. Ακόμη μια φορά να αναφερθούμε στην εξαιρετική ατμόσφαιρα που έχουν δημιουργήσει οι φίλαθλοι και των δύο ομάδων στο πλέον γεμάτο κλειστό του σχηματαρίου για το αυτό το μάτς της πέμπτης αγωνιστικής της Elite League Ρίκος Δινάν. Κάτω από το καλάθι δεν θα ευστοχίσει ο Ανδρέας Κασιούμης, ο σέντερ του Ηρακλή που αντικατέστησε τον Ντάνιελς. Στα 2-9 ο Κασιούμης ουσιαστικά ματσάρι το Σαρικόπουλο που εδώ θα κερδίσει φάουλ από το Μιτσιμπόνα. Είναι το τέταρτο φάουλ για τον Ερμή. Ακόμη δεν έχει δικαίωμα βολών ο Ηρακλής. Στα 5 έχει μείνει η φιλοξενούμενη ομάδα. Μπέικερ θα ξεφύγει και θα σουτάρει. Δεν θα στοχίσει ο Αμερικανός. Θα μειώσει στους 3 ξανά για τον Ηρακλή. 12-9 ο Μπέικερ, ο οποίος μοιάζει να είναι ό,τι πιο αξιόπιστο έχει μέχρι στιγμής ο Ηρακλής στο παιχνίδι. Μιτσιμπόνας. Η μπάλα θα του κάνει το χατήρι και θα καταλήξει στο καλάθι. Θα γίνει 14-9 το σκορ. Ξανά στους 5 η διαφορά. Ενώ και ο Ιωάννης Μερμίκης στη θέση του Μπέικερ. Μπέγκερ, ο οποίος έχει 5 πόντους, είναι πρώτος σκόρερ στο μάτς, καθότι Μπράιαν και Ντάνιελς έχουν 4 για τον Ερμή που προηγείται με 14-9. Μερμίκη σε Τόμψον, ανεβαίνει για το σκρίν ο Σαρικόπουλος, βγαίνει ο Κασιούμης μπροστά στον Τόμψον, θα ξεφύγει ο Αμερικανός, ωραία πάσα στον Σαρικόπουλο, ένα pick and roll που δέρνει 2 πόντους για τον Ηρακλή. Και το σκορ στο 14-11 πλέον, με τον το σηματάρι να ψάχνει για την τελευταία του επίθεση. Μιτσιμπόνα στη γωνία, ο Μπόζιτς θα σουτάρει για τρίποντο, κάτω το καλάθι, θα κερδίσει φάουλ ο Κασιούμης από το Σαρικόπουλο, ο οποίος θα τη λέει στον Πουλιανίτη εκεί, με αρκετή ένταση ο 33χρονος σέντερ. Κασιούμης στη γραμμή των βολών. 25χρονο σέντερ, τα φετινά αποκτήματα του Ερμή. Ξανά στους 4 η διαφορά, 23 δευτερόλεπτα και 5 δέκατα για το τέλος της πρώτης περίοδου. Άστοχη δεύτερη βολή για τον σέντερ του Ερμή. Ο Ηρακλής στην τελευταία επίθεση λογικά του πρώτου δεκαλέπτου. Δεν βιάζεται το Πουλιανίτης. Έχει μπροστά του τον Λευτέρη Μιτσιμπόνα. Κλείνει και πολύ ωραία βγάζει στη γωνία για το όχι. Άστοχο και αυτό το τρίποντο για τον Ηρακλή του Μερμίκη, ενώ το μακρινό σουτ του από τον Κωστόπουλο δεν θα βρει καν στεφάνι. 15-11 το τέλος της πρώτης περίοδου. Ερμής Ηρακλής. Πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται όσον αφορά τους πόντους των δύο ομάδων. 4 ο Μπράιαντ με 9 λεπτά συμμετοχής, τους 2 ο Δημήτρης Γράβας, χωρίς σκορ Βασιλόπουλος και Κωστόπουλος για τον Ερμή, 2 ο Μπολάτογλου,
χωρίς Κόρκιο Μαργέλης, 4 ο Ντάνιελς, 2 ο Γερομιχαλός και ένας πόντος για τον Ανδρέα Κασιούμη. Για τον Ηρακλή, 2 πόντοι από τον Αντώνη Αλέξανδρο Πρίσκο και 5 για τον Τζάστιν Μπέικερ και 4 για τον Ζήση Σαρικόπουλο. Τρεις παίχτες έχουν σκοράρει τους 11 πόντους των Κιανόλευκων σε ένα κλειστό μάτς που μέχρι στιγμής ο Ηρακλής έχει 0 στα 9 τρίποντα, ενώ και το σχηματάρι έχει 0 στα 7. Συνολικά 0 στα 16 σουτ 3 πόντων στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, αν μη τι άλλο δείγμα της νευρικότητας που χαρακτηρίζει τις δύο ομάδες. Την ώρα που οι γηπεδούχοι έχουν 7 στα 9 δίποντα και μόλις μία στις 5 εύστοχες βολές, ενώ ο Ηρακλής σουτάρει με 5 στα 7 και 71,4% ποσοστό στα σουτ 2 πόντων και έχει ευστοχήσει στη μοναδική βολή που έχει εκτελέσει ο Λαμάρ Τζάστιν Μπέικερ. Αντίστροφη μέτρηση για την εκκίνηση του δευτέρου δεκαλέπτου στο σχηματάρι. Και ενώ το μπαλμό στην εξέδρα δίνει και ο φτερωτός Ερμής, η μασκότ των γηπεδούχων. Σε κάθε εντός έδρας μάτς είναι παρούσα η μασκότ. Και πολύ ωραίες εικόνες με τον κόσμο του Ηρακλή δίπλα-δίπλα με αυτόν του Ερμή σχηματαρίου. Εικόνα της γραμματείας δίνει το ένασμα για να επιστρέψουν οι δύο πεντάδες στον αγωνιστικό χώρο. Πουλιανίτης, Πράπας, Σαρικόπουλος, Τόμψον και Μερμίγκης για τον Ηρακλή. Την ώρα που ο Ερμής παίζει με τον Γράβα, τον Κασιούμι, τον Μιτσιμπόνα, τον Γερομιχαλό και τον Τάσο Κωστόπουλο. Αυτή έτσι ξεκινάει η πεντάδα των γηπεδούχων στο δεύτερο δεκάλεπτο. 15-11 το σκορ της πρώτης περίοδου. Επίθεση για τον Ηρακλή. Ο Κωστόπουλος πάνω στον Πουλιανίτη. Σαρικόπουλος αλλάζει την μπάλα. Ένα δύο Τόμψον. Συνεχόμενα τα σκριν στην κορυφή. Σαρικόπουλος με Κασιούμι. Κερδισμένο φάουλ για τον 33χρονο σέντερ του Ηρακλή. Έσπρωξε, λέει ο διαιτητής, ο Ανδρέας Κασιούμης στον Σαρικόπουλο. Πρώτο φάουλ για τον 25χρονο σέντερ του Ερμή. Πράπας σε Πουλιανίτη. Πάλι το σκριν ψηλά. Ωραία ο Κωστόπουλος να κλέψει, Σαρικόπουλος όχι. Θα πάρει την ενέργεια με αρκετό κόπο, αλλά και με τρόπο Ζήσης Σαρικόπουλος μειώνει στους 2, 15-13 με την αριστερή ραβέρσα. Πρόβλημα τραυματισμού για τον Κωστόπουλο, όχι, με το παπούτσι είχε ένα θέμα ο παίκτης του Ερμή. Ο Ζακ Μπράιαν στη θέση του. Ο πάτος του παπουτσιού ξεκόλλησε του Τάσου Κωστόπουλου. Τις εικόνες που δεν λες και πολύ συνηθισμένες, αλλά όχι που δεν συμβαίνουν κιόλας. Γερομιχαλός. Ο Γράβας θα πάρει την μπάλα. Ωραία θα δώσει κάτω από το καλάθι ο Κασιούμης μετά την ασίστ, την πολύ ωραία ασίστ του Στέφαν Μπόζιτς. Θα φτάσει στους 4 πόντους ο σέντερ του Ερμή και το σκορ θα γίνει 17-13 από ένα καλάθι των δύο σέντερ σε αυτό το ένα αγωνιστικό λεπτό που έχουμε διαβεί στη δεύτερη περίοδο στο κλειστό σχηματαρίου. Πουλιανίτης με ταμπλό. Ο Ερμής βρίσκει πλέον καλάθια. Ο Ηρακλής, με συγχωρείτε. Γερομιχαλός. Πάλι προσπαθεί να παίξει με Γράβα. Τώρα θα ζητήσει το σκριν του Κασιούμι. Γερομιχαλός, όχι, δεν θα βγει πάσα για τον Μιτσιμπόνα που είχε στηθεί στη γωνία. Ο Πράπας είναι αυτός ο οποίος θα παρεμβληθεί και θα απομακρύνει. 3,6 για το τέλος της επίθεσης για τον Ερμή. Μιτσιμπόνας. Λάθος.
Ο Τόμσον θα κλέψει. Transition για τον Ηρακλή. Από κοντά όχι, ο Κασούμης θα κόψει. Και νέο άστοχο έρμπολ. Το σου του Μερμίτη που ήταν μόνος του εκεί. Χάθηκε ένα σίγουρο καλάθι για τον Γυραιό. Το καλάθι της σοφάρισης. 3-1 δεν ήταν η καλύτερη, πιο σοφή επιλογή. Η πάσα στον κοντό πράγμα που δέχτηκε το στόπ από τον Ανδρέα Κασιούμη. Ο Θανάσης Διαπλές συζητά γιατί η μπάλα είναι στον Ερμή. Γερομιχαλός. 2 αγωνιστικά λεπτά έχουμε παίξει στο σχηματάρι. Στη δεύτερη περίοδο. Κακό πέσιμο και για Μπράιαντ, αλλά ευτυχώς ο Πράπας έχει σηκωθεί. Δεν υπάρχει καλάθι. Ο Αμερικανός πάτησε πολύ γερά. Έχει κερδίσει 2 βολές από το μαρκάρισμα του Πράπα. Ανακούφιση μαρτυρούν τα χειροκροτήματα. Γιατί ο Ζακ Μπράιαντ είναι ok. Και ο Πράπας έπεσε πολύ άσχημα, αλλά ευτυχώς ο 21χρονος γκάρ του Ηρακλή είναι ok. Συνεχίζει. 2 βολές για τον Ζακ Μπράιαν. Για τρίτη φορά σε αυτή τη θέση. Για να δούμε αν θα ευστοχίσει τώρα ο Ζακ Μπράιαν. Έχει 0 στις 3. 17-15 προηγεί το Ερμής. Στους 2 για τον Ζακ Μπράιαντ, πρώτο ζευγάρι εύστοχων βολών για τον Αμερικανό. 19-15 και Τόμσον με τον Μιτσιμπόνα αντίπαλο, ο Αμερικανός γκάρντ του Ηρακλή που δεν έχει βρει σκορ όπως ο Μαστρογιαννόπουλος. Ανά Τόμσον θα δώσει την ασίστ, όχι φάουλ, υποδεικνύεται στην προσπάθεια του Κασιούμη η μπάλα να μην φτάσει στο Σαρικόπουλο. Δεύτερο φάουλ για τον σέντερ του Ερμή. Έχει να αντιμετωπίσει ένα μικρό πρόβλημα τραυματισμού. Γι' αυτό και ο Δημήτρης Μαργέλης. Θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Αυτόματα και ο κύριος Γιαπλές αντικαθιστά το Σαρικόπουλο με τον Μπέικερ. Και 42 για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. 19-15 Ερμής Ηρακλής. Πέμπτη αγωνιστική Elite League Ερίκος Δινάν. Κουλιανίτης, Τόμσον, ξανά σουτάρει για σουτ για 3 πόντους και αυτή τη φορά θα πετύχει το πρώτο τρίποντο στο μάτς μετά από 17 προσπάθειες και για τις δύο ομάδες και θα μειώσει την ελάχιστη διαφορά. Μπράιαν θα απαντήσει όχι. Γράβας. Έχει τον Μπέικερ στην πλάτη του. Ωραία ενέργεια τον Έλληνα power forward. Όχι εύστοχη όμως. Ευκαιρία για τον Ηρακλή για να περάσει για πρώτη φορά στο σκορ. Από πολύ μακριά ο Τόμσον. Με πολύ σιγουριά αλλά το καλάθι δεν θα έλθει. Μπράιαν με Πουλιανίτη. Ο Μαργέλης ανεβαίνει να δώσει βοήθεια. Ο Μιτσιμπόνα στο σούτ 3 πόντων. Επιθετικό rebound, πολύ ωραία ο Μαργέλης και βγάζει στον Γερομιχαλό. Ανανεώνει επιθέσεις στο Ερμής. Θα πάρει την προσπάθεια ο Γερομιχαλός χωρίς σκορ. Νέο επιθετικό rebound από τον Μαργέλη. Αυδράνεια για τους φιλοξενούμενους. Ο Μαργέλης ένα σούτ στο τέλος του χρόνου. Θα βγει ακόμη μια άμυνα για τον Ηρακλή. Θα μείνει το 19-18 και το 4-7 του δευτέρου δεκαλέπτου. Αυτό είναι το επιμέρους σκορ μετά από 3,5 λεπτά. Ενώ ο Γυραιός είναι έτοιμος να εκδηλώσει νέα επίθεση. Θα γίνει το λάθος, θα κλέψει. Φάουλ καλάθι, το λάθος του Πράπα, το καλάθι από τον Μιτσιμπόνα που πήρε το
πορτοφόλι εκεί των παιχτών του Θανάση Γιαπλέ. Συναλλαγή της μπάλας. Έγινε το λάθος. Μητσιμπόνας δεν το συγχώρησε. Λογικά πρέπει να μετράει και το καλάθι. Έχει βρει το αμπλό. Για να δούμε τι θα πει η διευθυντική τριάδα. Μίνι σύσκεψη. Δύο πόντους, ναι. Αυτό λέει ο τρίτος διαιτητής στο μάτς. Και μία βολή για τον Λευτέρη Μητσιμπόνα με το σκορ στο 21-18, και ενώ ο Τσάλι Ντάνιελς επιστρέφει στο μάτς στη θέση του Δημήτρη Γράβα. Ο ύψος 2-7 Αμερικανός σέντερ. Μητσιμπόνας θα ευστοχίσει και στη βολή. Αυτό το έμεσο τρίποντο θα δώσει διαφορά 4 πόντων, ενώ ο Στενσόκ επέστρεψε στην πεντάδα του Ηρακλή με όλα του τα βαριά όπλα ο Ηρακλής, και Σοκ και Τόμσον και Μπέικερ, ενώ ο Πράπας θα στοχίσει στο τρίποντο. Ράιαν με Τόμσον. Ο Ηρακλής που σουτάρει αρκετά έξω από τη γραμμή των τριών πόντων. Ο Μητσιμπόνας όμως θα πετύχει το πρώτο σουτ τριών πόντων για τον Ερμή, που φτάνει τη μεγαλύτερη διαφορά στο μάτς. 25-18, Σοκ. Τόμσον θα απαντήσει. Όχι, επιθετικό rebound, καλάθι και φάουλ. Το επιθετικό rebound είναι από το Μερμίκη. Ήρθε σαν τρέιλερ, πήρε την μπάλα και το φάουλ από τον Ντάνιελς. Για να δούμε τι θα υποδείξει ο πρώτος διαιτητής στο μάτς. Το θέμα είναι ότι ο Ηρακλής μείωσε σε 25-20. Το φάουλ υποδεικνύεται στον Τζάρλι Ντάνιελς και ο Ιωάννης Μερμίκης έχει την ευκαιρία, ο 20χρονος forward του Ηρακλή, με το έμεσο τρίποντο να μειώσει περαιτέρω. Θα στοχίσει, rebound από τον Ντάνιελς. Η εξέδρα έκανε δουλειά, την ακούσατε. Γερομιχαλός, Μητσιμπόνας και Μπράιαν ανταλλάζουν την μπάλα στην επίθεση του Ερμή. Ο Μπράιαν με τον Τόμσον μπροστά του. Θα πάρει το screen από τον Ντάνιελς. Ο Μπέικερ καραδοκεί εκεί να δώσει βοήθεια. Θα πάρει την προσπάθεια. Ο Μπράιαν δεν θα βρει το στόχο. Τόμσον. Ο Σόκ εκεί προσπάθησε να κάνει screen. Πράπας αριστερό lay-up. Και 25-22. Παρά την πίεση του Μαργέλη θα βρει σκορ ο παίκτης του Ηρακλή. Και με αυτό το γρήγορο 4-0. Ξανά η διαφορά στους τρεις. Γερομιχαλός, δεξί μπάσιμο, κόψιμο πολύ ωραία ψηλά από τον Μερμίκη. Όχι, αντιαθλητικό ζητούν οι φιλοξενούμενοι. Τελικά το φάουλ που χρεώνεται ο Μητσιμπόνας είναι, δεν είναι αντιαθλητικό. Ο παίκτης του Ερμή, ο οποίος κατάφερε να ανακόψει τον ευνηδιασμό του Ηρακλή, ενώ οι δύο ομάδες μετά από το αίτημα του Νίκο Οικονόμου βρίσκονται στους πάγκους για time out. Το σκορ στο 25-22, 10-11 το επιμέρους σκορ της δεύτερης περίοδου, με τον Μπράιαν πλέον να έχει 6 πόντους, όσους και ο Μητσιμπόνας, οι δύο πρώτοι σκόρερ για τον Ερμή. 6 έχει και ο Ζήσης Αρικόπουλος, ενώ έχει παραμείνει στους 5 ο Justin Baker, με τον Ηρακλή να έχει 1 στα 13 τρίποντα, ποσοστό 7,7%, και τον Ερμή 1 στα 10, 10% δηλαδή, 2 στα 23 τρίποντα, αν μη τι άλλο. Με πολλή πίεση σουτάρουν έξω από την γραμμή των 6,75 οι παίκτες των δύο ομάδων. Αυτό προκύπτει από το ποσοστό της ευστοχίας τους. Λιγότερο από 5 λεπτά για το τέλος της δεύτερης περίοδου. Ο Φώτης Βασιλόπουλος επιστρέπει στη θέση του Ζακ Μπράιαν, μαζί με τον Μπολάτογλου, τον Μητσιμπόνα, τον Μαργέλη και τον Ντάνιελς. Οι 5 επιλογές του Οικονόμου. Ο Ηρακλής παίζει με Σοκ,
Πρίσκο, Μερμίγκη, Τόμσον και τον Μπέικερ. Μαντουμάν σε όλο το γήπεδο τώρα, δυσκολεύεται ο Σοκ, τελικά θα δώσει την μπάλα στο Μερμίγκη. Αυτός θα την κατεβάσει με τον Μαργέλη μπροστά του. Σοκ, ο Βασιλόπουλος έχει ανέβει να παίξει άμυνα στον Εστονό. Δεξί lay-up χωρίς επιτυχία, επιθετικό rebound και καλάθι από τον Μπέικερ, 25-24. Πήρε καλύτερη θέση από τον Τσάλι Ντάνιελς, ο Αμερικανός του Ηρακλή, και μειώνει στον πόντο. Βασιλόπουλος δείχνει το σύστημα που θα ακολουθήσουν οι συμπαίκτες του. Μιτσιμπόνας, προσποίηση, σου τριών πόντων, άστοχο. Ο Σοκ θα δώσει πού την μπάλα, στο Μαργέλη. Θα την κρατήσει ο παίκτης του Ερμή. Θα δυσκολευτεί, αλλά θα την κρατήσει. Βασιλόπουλος με Ντάνιελς. Θα πατήσει τη γραμμή, δεν θα ευστοχήσει ο Φώτης Βασιλόπουλος. Αυτή τη φορά θα πάρει το rebound ο Μερμίκης, θα βγάλει τον Μπράμπα, τον Πρίσκο. Πρίσκος που προσπαθεί να δώσει στο Σοκ. Πολύ μεγάλη πίεση για τον Ηρακλή. Σοκ, Τόμσον, ξανά τρίποντο, άστοχο. Βασιλόπουλος στο rebound. 25-24. Η Τσιμπόνα στη γωνία, δεν πρόλαβε να βγει ο Τόμσον εκεί να το μαρκάρει, αλλά δεν θα βρει στόχο ο παίκτης του Ερμή που ζήτησε φάουλ. Προσπαθεί να φύγει στην αντεπίθεση ο Ηρακλής. Φάουλ εδώ υποδεικνύεται, το πέμπτο στο Μιτσιμπόνα. Το πέμπτο για τον Ερμή στο μάτς. Για τον Λευτέρη Μιτσιμπόνα είναι το τρίτο. Το γεγονός είναι ότι ο Τόμσον θα οδηγηθεί στην γραμμή των βολών. Ο Μιτσιμπόνας, ο οποίος μετά τα δύο άστοχα τρίποντα επιστρέφει στον πάγκο με τον Ζακ Μπράιαν, να είναι αυτός που επιστρέφει για την πεντάδα του Ερμή. Ο Τόμσον θα επιχειρήσει να δώσει για πρώτη φορά προβάδισμα στο γυραιό. Δεν θα τα καταφέρει, καθότι η πρώτη βολή δεν θα βρει στόχο. Μένει το 25-24, 3 και 17 για το τέλος του ημιχρόνου. Εύστοχη δεύτερη βολή, 25-25. Ό,τι αναμέναμε, ό,τι συνέβη και πέρυσι να πούμε. Το παιχνίδι εδώ κρίθηκε στα 2 δευτερόλεπτα σε ένα εύστοχο γαλάθι του Αλέξη Κυρίτσι, που έδωσε τη νίκη τότε στον Ερμή. Με την προϊστορία να μετρά 2 μάτς ανάμεσα στους δύο παίχτες. Λάθος εδώ και στο transition θα βγει. Στο αριστερό lay-up και προβάδισμα μετά τον καλάθι του Αντώνη Πρίσκου. 25-27 και το λάθος του Φώτη Βασιλόπουλο. Ο Ερμής που πλέον έχει πρόβλημα στο σκοράρισμα θα το λύσει εδώ ο Μπράιαν, που θα κερδίσει ένα φάουλ πάνω στο σουτ και δύο βολές. Ο Αμερικανός με το πρώτο φάουλ του Κέντρικ Τόμσον. Ο Νίκος Οικονόμου ετοιμάζεται να επαναφέρει το γράβα τη στιγμή όπου ο Μπράιαν με την πρώτη βολή μειώνει στην ελάχιστη διαφορά, ενώ έχει την ευκαιρία να ισοφαρίσει. Δύο λεπτά και 40 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του ημιχρόνου. Γράβα σαν την Ντάνιελς. Ο Αμερικανός στην επιστροφή του δεν πήρε μπάλες, έχει μείνει στους πόντους που έχει σημειώσει στο πρώτο δεκάλεπτο, τους 4 δηλαδή. Σοκ με Μπράιαν. Ο Εστονός θα βγάλει στη γωνία στο Μερμίγκη, δεν θα σουτάρει. Ξανά ο Τόμσον. Τώρα ο Πρίσκος στο τρίποντο. Δεν θα βρει ούτε Στεφάνη, παρά το γεγονός ότι ήταν μόνος του.
Τα 7 μέτρα σούταρε ο παίχτης του Ηρακλή. Πολύ δυνατό πάτημα από τον Μπράιαντ, 29-27, εκ νέου προβάδισμα για τον Ηρακλή. Δεν πρόλαβε εκεί ο Τόμψον να σηκώσει το χέρι του και να παρεμποδίσει το οπτικό πεδίο του παίχτη του Ερμή. Δουμπλάρει ο Γράβας, δεν κάνει λάθος ο Σοκ. Τόμψον με Μπολάτογλου. Δεξιμπάσιμο του Αμερικανού, κλέψιμο από τον παίχτη του Ερμή. Transition, όχι, θα σταματήσει ο Βασιλόπουλος γιατί οι υπόλοιποι συμπαίκτες του δεν έχουν κατέβει. Γράβας τώρα με το Σοκ. Ο Τόμψον κλείνει στη γωνία, ο Μπολάτογλου σκέφτεται, σουτάρει, ευστοχή. 32-27 με το καλάθι του Θανάση Μπολάτογλου, έξω από τα 6-75. Δεύτερο εύστοχο τρίποντο για τον Ερμή. Απάντησε στο προβάδισμα με γρήγορο 7-0 ο Ερμής, στο προβάδισμα του Ηρακλή. Τι έχει δώσει επιθετικό. Το έχει κερδίσει ο Μπολάτογλου στην προσπάθεια του Μπέικερ να σκρινάρει για να βγει ο Τόμψον. Μπέικερ ο οποίος θα δεχτεί το πρώτο φάουλ. Μπολάτογλου βρέθηκε στο έδαφος από το σκριν του Αμερικανού. Δύο διαιτητές παράλληλα σφύριξαν το επιθετικό φάουλ. 1-13 πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ερμής Ηρακλής 32-27. Βασιλόπουλος σε Μπράιαν με τον προσπαθεί να του κλείσει δεξιά τρίπλα ο παίκτης εκεί του Ηρακλή. Ξανά Βασιλόπουλος με το Σοκ αντίπαλο. Γράβας για το σκριν. Στη γωνία Μπολάτογλου θα το επαναλάβει. Ναι! 35-27. 10-0 το σερί του Ερμή. Άρα λίγο να γίνει κι άλλο λάθος. Τι θα δώσει. Φάουλ γκολ. Φάουλ και καλάθι. Ανάσα. Ο Μερμίτης θα τη δώσει αυτή την ανάσα στην ομάδα του Θανάση για πλέ. Με τον Μπολάτογλου να δέχεται το δεύτερο φάουλ. Τώρα το συζητάει εκεί με τον δεύτερο διαιτητή του μάτς. Ζήτησε επιθετικό ο παίκτης του Ερμή. Τα δευτερόλεπτα πριν το τέλος του ημιχρόνου, 35-29 και βολή για τον Ιωάννη Μερμίκη. Στους 4 πόντους είναι ο 19χρονος forward του Ηρακλείου, 20 ετών. Ενώ ο Ζήσης Σαρικόπουλος επιστρέφει από μία επίθεση λογικά για τις δύο ομάδες. Φωτύτερο το σχήμα για τον Ερμή, καθότι ο Γράβας θα πρέπει να παίξει με τον Σαρικόπουλο και στην επίθεση και στην άμυνα. Ενώ και ο Πουλιανίτης επέστρεψε στο μάτς πάνω στον Μπράιαν για να μην χρεωθεί ίσως το τρίτο φάουλ στον Σοκ. Γράβας στην κορυφή, έχει χρόνο και χώρο για το τρίτο διαδοχικό εύστοχο τρίποντο του Ερμή. 38-30-27, δεύτερα πριν το τέλος του ημιχρόνου. Ξανά στους 8 η διαφορά, η μεγαλύτερη που έχει χτίσει η ομάδα του Ερμή σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. 3 εύστοχα τρίποντα στα τελευταία λεπτά της δεύτερης περίοδου έδωσαν πολύ σημαντικές ανάσες στον Ερμή. Πλέον έχει 4-15 και το ποσοστό του είναι στο 26,7% με τον Ηρακλή να παραμένει στο 1 εύστοχο του Τόμψον σε 15 προσπάθειες. Ένα διψήφιο σκόρερ και για τις δύο ομάδες. Χωρίς έκπληξη, ο λόγος για τον Ζακ Μπράιαντ, το βαρύ πυροβολικό των γηπεδούχων. Έχει 4-7 βολές, 3-4 δίποντα, 0-1 σουτ, 0-1 σουτ 3 πόντων. Μόνο και ο Γράβας με το τρίποντο που σημείωσε δευτερόλεπτα νωρίτερα, έχει δώσει πολύ σημαντικούς πόντους
στο Νερμή. 27 δεύτερα και 2 δέκατα. Φαίνεται ότι ο Ερμής θα έχει και κάποια δευτερόλεπτα. Μετά και την επίθεση του Ηρακλή, ακόμη και αν την εξαντλήσουν και οι ανώλευκοι. Ο Ερμής που βρήκε σκορ στο δεύτερο δεκάλεπτο, από το 15, τους 15 πόντους που σημείωσε στα πρώτα 15, στα πρώτα 10 λεπτά έχει φτάσει ήδη στους 23, ενώ και ο Σοκ επέστρεψε για να κατεβάσει ίσως γρήγορα την μπάλα. Σοκ, Μαστρογιαννόπουλος, Τόμσον, Μπέικερ και Πρίσκος, οι 5 του Θανάση Γιαπλέ για τον Ηρακλή που επιτίθεται, με τον Κωστόπουλο να επιστρέφει στην πεντάδα του Ερμή. Έχει πέσει πάνω στο Μαστρογιαννόπουλο. Έχει καταφέρει ο Ερμής και έχει κρατήσει τον πρώτο σκόρερ του Ηρακλή στο προηγούμενο μάτς, άποντο. Σοκ στη γωνία. Τόμψον ψάχνει να βγει. Τεχνική φινή στο Βασιλόπουλο. Τάφνη, νομίζω, έδειξε ο πρώτος διαιτητής του μάτς. Ο κύριος Σταματόπουλος. Ο Βασιλόπουλος το συζητεί με τον πρώτο διαιτητή. Μία βολή για τον Στεν Σοκ. 11,5 δευτερόλεπτα για το τέλος. Θα μειώσει ο Ηρακλής, ο οποίος έχει και την τελευταία επίθεση τελικά, ενώ ο Βασιλόπουλος έχει 2 φάουλ, επιστρέψει στον πάγκο. Ο Λευτέρης Μιτσιμπόνας στον αγωνιστικό χώρο. Σοκ του κλείνου του δεξιά, τρίπλα ωραία εκεί. Τελικά την επίθεση θα την πάρει και θα στοχίσει ο Μαστρογιαννόπουλος, ενώ ένα δευτερόλεπτο και 9 δέκατα πριν το τέλος η μπάλα θα μείνει σε χέρια παικτών του Ηρακλή. Ακόμα μια ευκαιρία για να μειώσουν ακόμη περισσότερο οι φιλοξενούμενοι. Το μείον 7 είναι τώρα. Ψάχνει τον Μπέικερ. Λάθος θα κάνει ο Σοκ. Αποτέλεσμα ημιχρόνου λοιπόν. Ερμής Σχηματαρίου Ηρακλής. 38-31 βγήκε η άμυνα για τους γηπεδούχους. Η τελευταία άμυνα, ή μάλλον δεν βγήκε αυτό που είχε σχεδιάσει ο κύριος Γιαπλές στην επίθεση. Με τον Ερμή να είναι πιο πιστικός και στα δύο δεκάλεπτα, όπως μαρτυρά το επιμέρους 15-11 του πρώτου και 23-20 του δεύτερου. Ένα σκορ που έχει διαμορφωθεί με 10 πόντους του Μπράιαν, 5 του Γράβα, 8 του Θανάση Μπολάτογλου, 2 εύστοχα τρίποντα σε ισάριθμες προσπάθειες, 4 του Τσάρλι Ντάνιελς, 2 του Γερομιχαλού, 6 του Λευτέρη Μιτσιμπόνα και 3 του Ανδρέα Κασιούμη για τον Ερμή, ενώ για τον φιλοξενούμενο Ηρακλή 4 πόντους έχει ο Κέντρικ Τόμσον, μόλις έναν ο Στεν Σοκ, τη βολή που σημείωσε λίγο νωρίτερα, 2 πόντους ο Μάριος Πουλιανίτης, 6 ο Αλέξανδρος Πρίσκος, 5 ο Ιωάννης Μερμίγκης, 7 ο Τζάστιν Μπέικερ, 6 πόντους ο Ζήσης Σαρικόπουλος. Ημίχρονο λοιπόν στο σχηματάρι, Ερμής Ηρακλής 38-31, σε λίγα λεπτά θα επιστρέψουμε για την εικόνα στο τρίτο και στο τέταρτο δεκάλεπτο της πολύ σημαντικής αναμέτρησης για την πέμπτη αγωνιστική της Elite League Ερίκος Δινάν.
επιστροφή σε εικόνα και ήχο στο κλειστό γυμναστήριο του Σχηματαρίου. Ερμής 38, Ηρακλής 31 στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Μάτς για την πέμπτη αγωνιστική της Elite League, Ερίκος Ντινάν. Να δούμε μια ματιά γρήγορα και στα υπόλοιπα αποτελέσματα πριν ξεκινήσει η αναμέτρηση. Παπάγος Ψυχικό 64-53 στο δεύτερο ημίχρονο. Κόρυβος Χαρίλαος Τρικούπη 40-29. Πανερυθραϊκός Έσπερος Λαμίας 31-25, Μύκονος Αμίντας 32-25, Μύλωνας Αίας Ευόσμου 35-32, Δόξα Λευκάδας Πανιώνιος 31-28 και αύριο θα παίξουν η Μεγαρίδα με την Ελευθερούπολη στον αγώνα που ολοκληρώνει την πέμπτη αγωνιστική στο δεύτερο τιτάξη εθνικό πρωτάθλημα μπάσκετ της χώρας μας. Ο Ζαχ Μπράιαντ έχει πάρει θέση στην πλάγια γραμμή για να επαναφέρει την μπάλα και να δώσει το έναυσμα για την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου μαζί με τους Βασιλόπουλο, Μπολάτο, Γλουμαριέλη και Κασιούμι. Είναι η πρώτη πέντε του Νίκο Οικονόμου. Σοκ, Πρίσκος, Μπέικερ, Τσαρικόπουλος και Μαστρογιαννόπουλος, οι πέντε πρώτες επιλογές για την ομάδα του Θανάση Γιαπλέ. Ο Πρίσκος έχει τον Μπράιαν, τον Βασιλόπουλος με το Σοκ. Θα βγάλει στον Αμερικανό, Κασιούμις, Μπολάτογλου, πολύ ωραία, θα παίξουν το 1-2, θα στοχίσει ο σέντερ του Ερμή, θα πάρει το rebound ο Σαρικόπουλος, για τον οποίο ο Πάκος του Ερμή ζήτησε ότι υπέπεσε σε βήματα, δεν υποδείχθηκε κάτι. Πρώτη επίθεση για τον Ηρακλή, φάουλ του Βασιλόπουλου πάνω στον Πρίσκο. Είναι το τέταρτο φάουλ για τον Φώτη Βασιλόπουλο αυτό. Το τρίτο, με συγχωρείτε. Πρώτο φάουλ στο δεύτερο ημίχρονο στον έμπειρο γκάρ του Ερμή. Σοκ. Θα περάσει μπάλα. Βήματα. Όχι, έχει πατήσει γραμμή. Λάθος από την προσπάθεια του Πρίσκου. Ένα λάθος το οποίο υπέπεσε ο παίκτης του Ηρακλή. Χωρίς σκορ στην τρίτη περίοδο. Μένει το 38-31. Μπράιαν. Θα κλείσουν εκεί οι παίχτες του Ηρακλή. Βασιλόπουλος 7-6. Θα δώσει στη γωνία στον Μπολάτογλου. Θα στοχίσει. Λάθος όμως και από τον Σαρικόπουλο που βιάστηκε να δώσει την μπάλα στο Σοκ. Έφυγε αυτή από τα χέρια του. Κατέληξε στα χέρια των γηπεδούχων. Μπράιαν Τιχτάκη 40-31 ο Αμερικανός στους 12. Μαστρογιαννόπουλο, σίγουρα ο Θανάσης Γιαπλές ζητεί περισσότερα από τον παίκτη του. Έχει δεχθεί πολύ πίεση ο Σαράτης Μαστρογιαννόπουλος. Αλλά το καλάθι έχουν κλείσει δύο πάνω του. Θα κάνει το λάθος. Θα κλέψει πολύ ωραία ο Μαργέλης. Ζητούν προς πίσω εκεί. Μπράιαντ, πολύ καιρό πάτημα, απίστευτο καλάθι. Απίστευτο καλάθι του Αμερικανού. Κέρδισε και το φάουλ του Μπέικερ. Διψήφια διαφορά για πρώτη φορά στο μάτς, 42-31. Μπράιαντ έχει συμπληρώσει κάτι περισσότερο από ένα χρόνο στη χώρα μας. Και έχει δείξει τις τεράστιες δυνατότητες του. Αυτό και ήταν πρώτο μέλημα το καλοκαίρι για τον Νίκο Οικονόμου για να τον διατηρήσει στο σχηματάρι. Πέντε σερί πόντι του Αμερικανού στους 12 η διαφορά. Χωρίς πόντο ο Ηρακλής στην τρίτη περίοδο μέχρι στιγμής. Το κυριότερο είναι ότι έχει υποπέσει και σε δύο φάουλ. Δύο λάθη, συγγνώμη. Σοκ θα πάρει το σκριν του Σαρικόπουλου που έχει τώρα τον Μπράιαν στη γωνία. Ξανά ο Σοκ μόνος του. Αστοχή, επιθετικό rebound και κάτω από το παλάτι κόψιμο, όχι. Φάουλ λέει ο πρώτος διαιτητής του Μαργέλη, όχι στον Μπολάτογλου. Ο Θανάσης Μπολάτογλου έχει σηκώσει το χέρι του για το τρίτο του φάουλ που οδηγεί τον Σαράτη Μαστρογιαννόπουλος στις βολές.
Γιωργανόπουλος έχει 0 στα 1 τρίποντα, 0 στο 1 τρίποντο. Ανοίγει λογαριασμό στο 22 και 14 του μάτς, μειώντας σε 43-32. Εύστοχη και η δεύτερη. Ο Οικονόμου ψιθυρίζει εκεί το σύνθημα στο Βασιλόπουλο. Μπράιαν. Βασιλόπουλος. Δίνει καμπύλη στην μπάλα και βρίσκει και αυτό σκορ. 45-33. Σαρικόπουλος. Μπέικερ και Μαστρογιαννόπουλος. Ξανά χωρίς Τόμψον στη βασική πεντάδα του Ηρακλής. Όπως και στην πρώτη περίοδο, Μπέικερ με τον Μαργέλη. Θα κάνει λάθος, θα πετάξει ο Σοκ από πολύ μακριά την μπάλα. Ένα απονενοημένο σουτ για τον παίκτη του Ηρακλή. Εννοείται δεν βρήκε στόχο, μένει το 45-33 και ο Μπράιαντ έξω από τα 6-75. Διαφορά στο 10, στο στην 15. Καυτός ο Αμερικανός έχει φτάσει στους 18 πόντους. 5 στα 8 δίποντα, 5 στις 8 βολές, 5 στα 6 δίποντα, 1 στα 2 τρίποντα. Και ο Θανάσης Γιαπλές γρήγορα ζήτησε time out, γιατί όπως και στο πρώτο ημίχρονο, έτσι και τώρα το ξεκίνημα της ομάδας του δεν είναι το καλύτερο. Και η διαφορά πλέον έχει αποκτήσει, βρίσκεται στους 15 για τον Ερμή, 6-51 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Ο Ερμής που από το 7,7 με το οποίο σούταρε στο πρώτο ημίχρονο στα τρίποντα, πριν από το τέλος να είμαστε ειλικρινείς της δεύτερης περίοδου, βρίσκεται πλέον στο 5 στα 17, ενώ ο Ηρακλής έχει 1 στα 16 με 6,2% στάρει έξω από τα 6,75 η ομάδα του Θανάση Γιαβλέ, που ψάχνει σκορ στην τρίτη περίοδο, η οποία το επιμέρους της είναι 12. Γι' αυτό το λόγο επιστρέφει ο Κέντρικ Τόμψον μαζί με Μπέικερ, Σαρικόπουλο, Μαστρογιαννόπουλο και τον Στεν Σοκ, τον γιο του Τιτ Σοκ, του πρώην παίχτη του Παναθηναϊκού. Με τους ίδιους 5 ο Νίκος Οικονόμου που είχε ξεκινήσει την τρίτη περίοδο. Χασιούμης, Μπράιαν, Βασιλόπουλος, Μπολάτογλου και Μαργέλης. Πίεση σε όλο το γήπεδο, Τόμψον. Ο Μπολάτογλου είναι πάνω του. Μαστρογιαννόπουλος. Δεν θα ευστοχίσει, παρά το γεγονός ότι έκανε σουτ με καλές συνθήκες. Γερό πάτημα, δεν είχε αντίπαλο, αλλά η μπάλα δεν του έκανε το χατήρι. Ξανά Μπράιαν. Πάλι σου τριών πόντων. Πάλι δικτάκι. Τι κάνει ο Αμερικανός πάλι σήμερα. Ασταμάτητος ο Ζακ Μπράιαν. Τον παρακολουθούν οι αμυντικοί του Ηρακλή. Κλέψιμο όχι. Σοκ. Μαστρογιαννόπουλος σε Μπολάτογλου. Ωραία πατάει και μειώνει. 51-35. Στους 16 διαφορά. Νωρίτερα είχε φτάσει στους 18. Φάουλ του Τόμψον στον Μπράιαν, ο οποίος ο Αμερικανός έτσι δεν το δέχεται και αδιαμαρτύρητα. Πέφτουν δύο παίκτες πάνω στον Ζακ Μπράιαν με τους 21 πόντους που έχει πετύχει. Συνολικά 7 στα 9 σουτ, σουτάρει με σχεδόν 80% από γραμμή βολών δίποντα και τρίποντα ο Ζακ Μπράιαν. Σήμερα έχει πάρει από το χέρι τον Ηρακλή, τον Ερμή. Βασιλόπουλος, δεν βιάζεται ο Ερμής τώρα. Φτάσει μπάλα στον Κασιούμι, μάλλον έχει κάνει βήματα. Σωστά. Καθυστέρησε να πάρει την επίθεση ο σέντερ του Ερμή.
Είδε τα υψωμένα χέρια του Σαρικόπουλου. Μένει το 51-35. Σοκ και Τόμσον άλλαξαν την μπάλα. Ξανά ο Στεν Σοκ. Μπέικερ ψηλά, εκεί που δεν απειλεί. Μαστρογιαννόπουλος θα βρει στη γωνία τον Τόμσον μπροστά στο Βασιλόπουλο. Σου τριών πόντων δεν θα ευστοχίσει. Το rebound από τον Πολάτοκλου που θα δώσει γρήγορα στον Βασιλόπουλο που θα πάρει το φάουλ του Μπέικερ. Είδε τους παίκτες του να αργούν στην επιστροφή. Ο Μπέικερ θα κάνει ένα φάουλ το οποίο δεν θα επιτρέψει στον Ερμή να φύγει στον ευνηδιασμό. Μόλις 4 πόντους ο Ηρακλής και σχεδόν 5 αγωνιστικά λεπτά στην τρίτη περίοδο. Ξανά Μπράιαντ με το ένα χέρι θα κερδίσει φάουλ από τον Τόμσον. Δεν μπορεί ο Αμερικανός να παίξει το συμπατριώτη του. Φτάνει τα 3 φάουλ, οδηγεί τον Τζακ Μπράιαντ στις βολές. Ηρακλειδείς οι οποίοι έχουν τον κόσμο τους να μην σταματά δευτερόλεπτο τα συνθήματα σε μια, επαναλαμβάνουμε, δύσκολη μέρα για τον Κυραιό με αφορμή την απώλεια του πρώην Προέδρου της ΚΑΕ, του Μάκη Σαρλή, σε ηλικία 62 ετών. 2 στις 2 ο Μπράιαντ, 23, ο ίδιος 53, ο Ερμής. 53-35. Μπέικερ, Σαρικόπουλος με Μπράιαντ στη γωνία, ο Τόμσον. Μαστρογιαννόπουλος για 3. Airball, Μπράιαντ, πολύ ωραία τρίπλα. Βασιλόπουλος, δεν βιάζεται. Τώρα θα παίξει το Γασιούμι που θα φτάσει με ευκολία στο καλάθι. Είχε κοντύτερο αντίπαλο μπροστά το τσέντερ του Ερμή. 5 η πόντη του, 20 η διαφορά. Ο Ερμής δείχνει ότι σήμερα δεν συζητά, θα κατακτήσει την πρώτη του εφετινή εντός έδρας νίκη. Τόμσον με Μπολάτογλου. Πολύ καλή άμυνα του Ερμή εδώ. Θα φτάσει όμως το καλάθι με ένα δεξί μπάσιμο ο Κέντρικ Τόμσον. Και 55-37, λάθος του Κασιούμι. Υπέδειξε ο δεύτερος διαιτητής ότι πάταγε τη γραμμή όταν γύρισε την μπάλα στον Μπράιαν. Νέα επίθεση για τον Γυραιό. 55-37. Μπέικερ από κοντά. Γρήγορη 4 πόντοι για τον Ηρακλή. Έχει αντίδραση ο Γυραιός. 55-39. Κάτι περισσότερο από 4 λεπτά για την τρίτη περίοδο. Πέμπτη αγωνιστική, Ερίκος Ντινάν Elite League. Ζωντανή μετάδοση από την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Live στιγμιότυπα από το Action 24. Ζακ Μπράιαντ, 3 παίκτες πάνω του. Μπολάτογλου μόνος του. Και αυτό συνεχίζει. Έχει 3 στα 3 αν δεν με απατάει η μνήμη του έξω από τα 6.75. 3 στα 4 με συγχαρείτε, λέει η στατιστική. 58-39. Έχει απάντηση σε κάθε μίνι σερί του Ηρακλή ο Ερμής. Μαστρογιαννόπουλος. Ωραία στο σοκ. Μπέικερ τρίποντο. Καλό σουτ, αλλά όχι εύστοχο. Μπράιαν. Καλό από την άποψη ότι βγήκε μόνος του ο Αμερικανός. Μπράιαντ εκεί, μπροστά στο Σαρικόπουλο με ταμπλό, όχι. Βιάσει και εδώ ο Αμερικανός. Προσπαθεί ο Σοκ να βγάλει γρήγορα τον Ηρακλή στην επίθεση. Έχουν γυρίσει οι γηπεδούχοι. Τόμψον με Μαργέλη, αντίπαλο. Αριστερό τον πάσιμό του. Το αποτέλεσμα όπως και με το δεξί. Διχτάκι και 58-41. Ο Τόμψον κρατά ζωντανό τον Ηρακλή. Έφτασε στους 8. Από μακριά ο Βασιλόπουλος το βάλε. Το βάλε και ξεσπά. Γιατί είναι το πρώτο του εύστοχο. Στους 20 διαφορά. 61-41. 2,5 λεπτά λίγο παραπάνω για το τέλος της τρίτης περίοδου. Απαντά ο Τόμσον. Ναι. 61-44. 11 ο Τόμσον. 17 η διαφορά. Τα τρίποντα το ένα πίσω απ' άλλο. Ο Ερμής έχει ήδη 20 πόντους στην τρίτη περίοδο, είναι στην επίθεση. Βασιλόπουλος θα κάνει βήματα.
αλλαγές για τον Νίκο Οικονόμου. Εκτός η Μπράιαν Βασιλόπουλος, Μιτσιμπόνας, Γερομιχαλός και ο Κασιούμης έξω. Και ο Γράβα στη θέση του. Ο Μερμίκης επέστρεψε για την πεντάδα του Ηρακλή. Παίζει με Σοκ, Μαστρογιαννόπουλο, Μπέικερ, Τόμσον και το Μερμίκη. 61-44. Μερμίκης με Μαργέλη, δυσκολεύεται ο Τόμσον. Βγαίνει τώρα. 5 δευτερόλεπτα για το τέλος της επίθεσης. Πάλι ο Αμερικανός, όχι στο Μερμίκη. Κόβεται από τον Μπολάτογλου, σούτ από τον Τόμσον και φάουλ από τον Αμερικανό. Όχι, τέλος χρόνου, λέει ο τρίτος διαιτητής αναμέτρησης. Ο κύριος Κούλης πέδειξε ότι η μπάλα δεν έχει βρει στεφάνι στο σούτ του Μαστρογιαννόπουλου και επιστρέφει στον Ερμή. Έχει πάρει φόρα η ομάδα του Νίκο Οικονόμου, ερχόμενη από το διπλό μέσα στον Εύωσμο επί του Έαντα στην πρώτη της νίκη και αποδεικνύει ότι θέλει να πάρει και την πρώτη εντός έδρας. Μετά την τρίτη απόπειρα έχει προηγηθεί ήττα από Κόρυβο και Χαρίλα ο Τρικούπη. Γερομιχαλός, ο Γράβας στο σκριν με Μπέικερ αντίπαλο, Κωστόπουλος τώρα. Ο Γράβας έχει τον κοντύτερο, πολύ ωραία η πάσα, όχι δεν θα είναι εύστοχο το lay-up του Μιτσιμπόνα. Δέχτηκε την πίεση εκεί από τον Μερμίκη, αστόχησε ο παίκτης του Ερμή. Ο Μπέικερ κάτω από το καλάθι, πάσα στο Μερμίκη, προσποίηση, φάουλ από τον Μαργέλη. Δύο βολές για τον Γιάννη Μερμίκη, τον 20χρονο forward του Ηρακλή. Είναι από τους παίκτες που έχει προσφέρει βοήθειες στην ομάδα του Θανάση για πλέ. Το μαρτυρούν και οι 5 πόντοι του, αλλά και τα σχεδόν 12,5 αγωνιστικά λεπτά του. 1-13 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Ερμής 61, Ηρακλής 44, μένει αστοχή στην πρώτη βολή ο Μερμίκης. 6-9 οι βολές του Ηρακλή. 7-10 τώρα, ενώ το ποσοστό του Ερμή που ήταν κάτω από 50% στο πρώτο δεκάλεπτο είναι πλέον 9-13. Πίεση σε όλο το γήπεδο. Τελευταία στιγμή πέρασε η μπάλα, έφτασε στον Κωστόπουλο. Γερομιχαλός. Τόμσον απέναντι. Τώρα ο Μπέικερ κλείνει. Κωστόπουλος. Γράβας με Τόμσον. Το ίδιο. Κλείνουν δύο πάνω του. Θα δώσει ο σωστή πάσα στο Μαργέλη. Μιτσιμπόνας από το... από τα 6.75, 64-45. Πολύ ωραία, με πολύ υπομονή γύρισαν την μπάλα οι παίκτες του Οικονόμου. Βρήκαν το ελεύθερο τρίποντο και πλέον το βλέπουν Βαρέλη το καλάθι του Ηρακλή. Στους 19 η διαφορά. Γράβας φάουλ. Το Μαργέλη αντικαθιστά τώρα ο Νίκος Οικονόμου. Για πρώτη φορά στο μάτσο Σόλωνας Αγγελίου, ο Κύπριος 20χρονος σέντερ. 30 δεύτερα, Τόμσον με το Γράβα απέναντί του, Μερμίκης, προσποίηση στον Αγγελή. Καλάθι με πολύ κόπο, αλλά ήρθαν οι δύο πόντοι για τους φιλοξενούμενους, 64-47. Μιτσιμπόνας στην, όχι ο Γερομιχαλός, στην τελευταία επίθεση του Ερμή. Φτάνουμε στο τέλος της περίοδου, επιθετικό. Επιθετικό του Δημήτρη Γερομιχαλού. Το πρώτο του φάουλ σήμερα, το οποίο δεν το δέχεται ο παίκτης εκεί του Ερμή. Και ο Μιτσιμπόνας στον πάγκο. Ο Στέφαν Μπόζιτς για πρώτη φορά στο παρκέ για να παίξει άμυνα. Το νέο απόκτημα του Ερμή πάνω στον Τόμσον, ενώ απομένουν 6 δευτερόλεπτα και 4 δέκατα. Τόμσον ή δεν έχει δει το χρονόμετρο ή τώρα κατάλαβε τι συμβαίνει και σουτάρει ένα τρίποντο το οποίο δεν θα βρει το στόχο. Στους 17 η διαφορά στο 30ο αγωνιστικό λεπτό, 64-47 ο Ερμής. Με το 26-16 της τρίτης περίοδου έχει βάλει πολύ γερές βάσεις για την πρώτη του φετινή
εντός έδρας νίκη, βάσης χάρη στην πολύ ενεργή συμμετοχή του Ζακ Μπράιαν με τους 23 πόντους. 5 ο Γράβας, 5 ο Βασιλόπουλος, 11 ο Μπολάτογλου, 3 στα 4 τρίποντα ο Θανάσης Μπολάτογλου. 4 ο Ντάνιελς, έχει μείνει σε αυτό το σκορ από την πρώτη περίοδο. 2 ο Γερομιχαλός, 9 ο Μιτσιμπόνας και 5 πόντους ο Ανδρέας Κασιούμης, ενώ για τον Ηρακλή στους 11 είναι ο Κέντρικ Τόμσον. Έχει πρώτο σκόρερ της ομάδας του Ηρακλή. Μόλις 3 ο Στεν Σοκ, 2 ο Μάριος Πουλιανίτης, 6 ο Αντώνης Πρίσκος, 8 ο Ιωάννης Μερμίγκης, 7 ο Τζάστιν Μπέικερ, 6 ο Ζήσης Αρικόπουλος και 4 όλους στην τρίτη περίοδο ο Σαράντης Μαστρογιαννόπουλος. Και ενώ είμαστε στο 64-47 στο τέλος της τρίτης περίοδου στο κλειστό του σχηματαρίου, στην αναμέτρηση του Ερμή με τον Ηρακλή. Ερμής ψάχνει την πρώτη του εντός έδρας νίκη, ο Ηρακλής την πρώτη του εκτός έδρας. Έχει χάσει στις δύο προηγούμενες εξορμήσεις του στα Μέγαρα και στην Μύκονο. Και αν δεν αλλάξει ριζικά το πρόσωπό του στην τρίτη περίοδο, θα έχει επίσης υποστεί τρίτη εκτός έδρας νίκη. Δεν μπορούμε να το προδικάσουμε αυτό, θα δούμε τι θα συμβεί. Ενώ οι παίκτες του Θανάση Γιαπλέ είναι τώρα στον αγωνιστικό χώρο, είναι δική τους η πρώτη επίθεση της τέταρτης περίοδου. Μπέικερ, Σοκ, Τόμσον, Μερμίγκης και Μαστρογιαννόπουλος. Ο Ερμής που έχει ανεβάσει το ποσοστό του στα τρίποντα στο 43%, σούταρε με 9 στα 21, τα περισσότερα από αυτά βρήκαν στόχο στην τρίτη περίοδο. Και ο Μπολάτογλου και ο Μπράιαν και ο Φώτης Βασιλόπουλος και ο Λευτέρης Μιτσιμπόνας βρήκαν σκορ 6 από τα 6,75. Τώρα θέλει σημαντικά καλάθια ο Ηρακλής για να επιστρέψει στο μάτς. Ο Ερμής που παίζει με Γερομιχαλό Βασιλόπουλο, Μαργέλη Γράβα και τον Ζακ Μπράιαν. Ακόμη 10 αγωνιστικά λεπτά στο κλειστό του σχηματαρίου. Ερμής 64, Ηρακλής 47. Ο Μαργέλης πάνω στον Σοκ. Έχουν δυσκολέψει τη ζωή του εσωνού παίχτη του Ηρακλή. Μόνο αριστερή τρίπλα του δίνουν, το βλέπετε. Μπέικερ, Μαστρογιαννόπουλος με Μπράιαν. Θα ψάξει τον τρίποντο, όχι. Πατάει, θα φτάσει στο βάσιμο. Ζητεί και φάουλ, μόνο καλάθι, 64-49. Μπράιαν. Μαργέλης. Ξανά ο Αμερικάνος. Ο Γράβας έχει ανέβει για να δώσει το σκριν. Θα στάρει για τρεις. Θα βρει στόχο και ο Δημήτρης Γράβας. Του έδωσαν χώρο. 67-79. Συνεχίζει την εποπτεία των τριπόντων ο Ερμής στο δεύτερο ημίχρονο. 10 στα 22 πλέον. Τόμσον. Αστοχή σε λέει απ' δεξί. Βασιλόπουλος δεν βιάζεται. Στους 18 η διαφορά. 9 αγωνιστικά λεπτά. Θέλει γρήγορες επιθέσεις ο Ηρακλής, αλλά θέλει και πόντους. Θέλει σκορ. Μπράιαν. Στη γωνία. Το σούτ ήταν από τον Γερομιχαλό, δεν βρήκε στόχο. Δεν θα κρατήσει την μπάλα ο Μερμίγκης. Νέα επίθεση για τον Ερμή. 14 δευτερολέπτων η επίθεση για τη γηπεδούχο ομάδα. Βασιλόπουλος είναι επαναφορά στον Μπράιαν. Πάλι ο Τόμσον είναι πάνω του. Βασιλόπουλος σε Γράβα. Έχει το Σοκ μπροστά του τώρα. Βασιλόπουλος με τον Μπέικερ. Φάουλ του Αμερικανού. Δεν συμφωνεί ο Θανάσης Γιαπλές. Έφαγε την προσποίηση του Φώτη Βασιλόπουλου ο Κέβιν Μπέικερ. Προσπάθησε να φύγει με δεξιά τρίπλα. Έπεσε πάνω του Αμερικανός. Τέταρτο φάουλ για τον Τζάστιν Μπέικερ. Ένα θέμα για τον Θανάση Γιαπλέ που δεν τον αντικαθιστά. Τώρα ο Μπράιαν έχει τον Μπέικερ και ο Γράβας παίζει με τον Τόμσον. Στη γωνία ο Γερομιχαλός.
κάνει σήμερα ο Ερμής έξω από τα 6.75. 11 στα 23. Πλησιάζει το 50%. Καλάθι το βλέπει. Βαρέλη το βλέπει το καλάθι του Ερμή, η γηπεδούχος ομάδα. 70-49, μεγαλύτερη διαφορά. Μπέικερ απαντά. Όχι, Μερμίτης δεν θα πάρει το επιθετικό. Ο Βασιλόπουλος προσποιείται. Ο Μαργέλης σου να έκανε βήματα εκεί. Μπράιαντ με Μερμίγκη. Πατάει. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Ο Ερμής έφτασε στο 50% το ποσοστό των τρυπώντων του. Σκοράρει μόνο με τρύποντα στην τελευταία περίοδο. 24 η διαφορά, 73-49. 26 πόντους ο Ζακ Μπράιαντ. Να δούμε τι μπορεί να αλλάξει ο Θανάσης Γιαπλές, ο οποίος ζήτησε ακόμη ένα time out. 9-2 το επιμέρους σκορ στην τελευταία περίοδο, και ενώ έχουμε παίξει 2 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα, τι άλλο να ζητήσει εκτός από άμυνα, όσο πιο ψηλά γίνεται ο προπονητής του Ηρακλή. Τρία στα τέσσερα τα εύστοχα τρίποντα του Ζακ Μπράιαν, σουτάρει με καλύτερο ποσοστό από ό,τι βολές και δίποντα σήμερα. Ηρακλής που έχει σκορ μόνο από τον Κέντρικ Τόμσον, τα άλλα βαριά του όπλα, ο Στεν Σοκ, ο Σαράντης Μαστρογιαννόπουλος, ακόμη και ο Τζάστιν Μπέικερ που έχει 7 πόντους, δεν έχουν καταφέρει να κάνουν SD την παρουσία τους. Οι ίδιοι 5 συνεχίζουν για το Θανάση Γιαπλέ, δηλαδή Σοκ, Τόμσον, Μαστρογιαννόπουλος, Μπέικερ και Μερμίγκης. Χωρίς αλλαγές και ο Ερμής. Γερομιχαλός, Μαργέλης, Μπράιαντ, Γράβας και ο Φώτης Βασιλόπουλος. Περιμένει στην άμυνα να παίξει πάνω στον Μερμίγκη. Μαστρογιαννόπουλος, σε αυτόν η μπάλα. Καλάθι και φάουλ. Κάτι λέει στον προπονητή του, σαν να του λέει αυτό σου λέγα, δώστη μου. Έτσι το μεταφράσαμε εμείς, έτσι. 73-51. Έφτασε τους 8 ο Μαστρογιαννόπουλος που δεν ευστόχησε στη βολή. Με το κορμί του ακούμπησε την πλάγια γραμμή, επιχείρησε να πάρει το επιθετικό rebound. Μένει το 73-51. Ο Ηρακλής πλέον σε όλο το γήπεδο θα πιέσει για να επιχειρήσει να οδηγήσει τους γηπεδούχους σε κάποιο λάθος και να βρει κάποιο εύκολο καλάθι. Ο Μαστρογιαννόπουλος συμπλέγει στους δύο διαιτητές. Ο ένας έδειχνε Ηρακλής, ο άλλος Ερμή. Και 25 για το τέλος, 73-51, Ερμής Ηρακλής. Στα χέρια του Βασιλόπουλου η μπάλα, έχει το Μαστρογιαννόπουλο αντίπαλο. Λάθος, πόδι, με το πόδι λέει ο διαιτητής. Νέα 14 δευτερόλεπτα. Έκλεψε ο Μερμίγκης, δεν ήταν σωστή η πάσα. Θα φτάσει στο κάρφωμα ο νεαρός φόργουρ του Ηρακλή. Στους 20 διαφορά. Πάρα λίγο νέο κλέψιμο. Δεν ήταν καλή η πάσα του Βασιλόπουλου προς τον Γερομιχαλό. Εμείς που έχει 3 δευτερόλεπτα για να περάσει την μπάλα από το κέντρο. Αυτό προσπαθεί να κάνει, τα καταφέρνει ο Γερομιχαλός, παρά την πίεση του Σοκ. Ο Μπέικερ είναι απέναντί του, αριστερό lay-up, όχι,
θα πέσει πάνω στα σώματα των φιλοξενούμενων. Κλείνει πάνω στον πολύ ωραίο κλέψιμο από τον Ζακ Μπράιαν, τον Αμερικανό στην κόντρα και σε απίστευτο κάρφωμα. Ελαττήρια στα πόδια έχει ο Αμερικανός. 75-53, όλο το κλειστό του σχηματαρίου στο πόδι. Πώς θα χαθεί αυτό το μάτς. Βερμίγκης με ταμπλό αστοχή Μπέικερ από κοντά, μειώνει ξανά στους 20. Γερομιχαλός με Τόμσον, φάουλ. Το τέταρτο του Αμερικανού. 6 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα. Ο Αμερικανός του Ερμή που έγινε για σύνθημα στα χείλη των οπαδών της ομάδας. Και πώς να μην γίνει, έχοντας σκοράρει 28 πόντους από τους 75 της ομάδας του. Βασιλόπουλος, τρίποντο ήταν. Η μπάλα δεν του έκανε το χατήρι, βρέθηκε στο έδαφος να ζητήσει φάουλ. Το έχει μπει στο μάτσι ο Πουλιανίτης για τον Ηρακλή. Μερμίκης θα πάρει αυτό στην προσπάθεια, έχει κερδίσει δύο βολές. Πρώτο φάουλ του Ζακ Μπράιαν. 75-55, 5-52. Μειώνει ο Μερμίγκης στους 11 όσους έχει και ο Κέντρικ Τόμσον. Άστοχη δεύτερη βολή, ο Μαργέλης στα ασφαλή χέρια του Βασιλόπουλου, προσπαθεί να βγάλει μπροστά τον Ερμή. Ξανά ο Μερμίγκης εκεί, δίνει πολλή ενέργεια ο νεαρός παίκτης του Ηρακλή στους συμπαίκτες του. Πρέπει κάποιος να τον ακολουθήσει αν θέλει ο Γυραιός να αλλάξει κάτι στα εναπομείναντα, κάτι περισσότερο από 5,5 λεπτά. Ζακ Μπράιαν, πέρασε ο χρόνος, βέβαια. Πέταξε την μπάλα από τα 10 μέτρα μετά ο Αμερικανός και αυτή βρήκε διχτάκι, αλλά έχει υποπέσει σε παράβαση. Δεν κατάλαβε εκεί ο Αμερικανός ότι τα 8 δευτερόλεπτα που είχε ο Ερμής για να περάσει το κέντρο κύλησαν χωρίς να συμβεί αυτό. Λάθος χρεώνεται. Μαστρογιαννόπουλος για τρίποντο. Στεφάνη, Γράβας και Πουλιανίτης. Ο Γράβας θα κόψει πολύ ψηλά τον παίχτη του Ηρακλή. Ο Βασιλόπουλος θα βγάλει τον ευνηδιασμό. Όχι, δεν βιάζεται. Γράβας. Ωραία προσπάθεια. 77-56. Πολύ δουλειά για τον Δημήτρη Γράβα σε ακόμη ένα μάτς με τους 10 πόντους που έχει σημειώσει. Κάτι περισσότερο από 5 λεπτά, 21 πόντους η διαφορά. Τόμσον με Μπράιαν. Ψάχνει τρίποντο ο Ηρακλής. Ο Μπέικερ εκεί. Το Πουλιανίτη. Λέει up χωρίς αντίπαλο ο Μάριος Πουλιανίτης. Μειώνει στους 19 ξανά. Ο Μιχαλός. Βασιλόπουλος. Αυτή τη φορά ήταν υποψιασμένοι οι παίκτες του Ερμή και πέρασαν γρήγορα την μπάλα. Κλείνει ο Μπέικερ πάνω του. Γερομιχαλός, παίζει ο Γράβας με Μαστρογιαννόπουλο, κερδίζει. Όχι, επιθετικός υποδεικνύει ο τρίτος διαιτητής στο Δημήτρη Γράβα. Βήματα μάλλον, με συγχωρείτε. Λάθος του Δημήτρη Γράβα, βήματα έτσι. 77-58. 4,5 λεπτά, απέλπιδα προσπάθεια για τον Γυραιό, Μαστρογιαννόπουλος. Δεν του δίνουν το σουτ. Θα κερδίσει φάουλ από τον Γράβα. Τέταρτο φάουλ για τον Δημήτρη Γράβα. Ψάχνει χώρο ο Σαράντης Μαστρογιαννόπουλος για να σουτάρει από τη γραμμή των 6,75. Λιανίτης, στη γωνία ο Τόμσον, αστοχήσει ο Μπέικερ, αστοχή και με δεύτερη και η τρίτη του προσπάθεια. Δύο πέναλτι εκεί, αδόκιμος ο όρος, αλλά απόλυτα ειλικρινής για να περιγράψει τα δύο χαμένα lay-up του Μπέικερ.
δεν μειώνουν περισσότερο για τον Ηρακλή. Μπράιαντ, παίζει στο γράβα. Πιέζει ψηλά ο Ηρακλής πλέον και ο Αμερικανός βρίσκει την εύκολη πάσα και μετρά και ασίστ. Μαστρογιαννόπουλος αστοχή, η μπάλα για τον Ηρακλή. Έχει 3-9. Ένας 0-4, συγγνώμη, ο Σαράντης Μαστρογιαννόπουλος. Από κοντά, ξανά ο Μαργέλης, πολύ ωραία άμυνα στο Μαστρογιαννόπουλο. Και εδώ θα προσπαθήσει να καρφώσει και έχει προηγηθεί το φάουλ του παίκτη του Ηρακλή. Δημήτρης Μαργέλης. Πολύ ωραία αμυντική προσπάθεια, έφυγε και στην επίθεση. Ζήτησε την μπάλα, την πήρε κάτω από το καλάθι. Δέχτηκε το φάουλ από τον Σαράντη Μαστρογιαννόπουλο. 3,5 λεπτά ακόμα. Μπράιαντ. Μερμίγκης κλέβει. Κλέβει πεισματάρης. Φάουλ του γράβα. Πρώτος παίκτης που συμπληρώνει τα 5. 3 λεπτά και 22 δευτερόλεπτα. Ο γράβας που επιχείρησε να πάρει την μπάλα μέσα από τα χέρια του Μερμίγκη. Δεν τα κατάφερε, υπέπεσε στο 5ο του φάουλ. Έφυγε με 12 πόντους. 3-4 δίποτα, 2-3 τρίποντα. Είναι ο δεύτερος σκόρερ του Ερμή, παρά το γεγονός ότι αγωνίστηκε σχεδόν 15 λεπτά. Κουλιανίτης με Μαργέλη και τώρα Μπολάτογλου που μπήκε στη θέση του Πράπα. Αλλά γερά ο Μαστρογιαννόπουλος αστοχή στο lay-up. Πλέον δύσκολα μπορεί να αλλάξει κάτι σε αυτό το μάτς. Δύσκολα μπορούν να ανατραβούν 21 πόντι σε 3 λεπτά. Και ενώ ο Ηρακλής θα υποπέσει στο τέταρτο φάουλ στην τέταρτη περίοδο, πρώτο φάουλ του Μάριου Πουλιανίτη, από το επόμενο ο Ερμής θα έχει δυνατότητα να σουτάρει και βολές, έχει συμπληρώσει 4. Και ο Ερμής, ο οποίος όμως αναμφίβολα έχει το πάνω χέρι στο μάτς. Και δίχως άλλο, οι παίκτες του Νίκο Οικονόμου θα πάρουν αυτό που αξίζουν σήμερα. Γερομιχαλός στη γωνία, Μπολάτογλου, ωραία προσποίηση. Φάουλ από τον Μπέικερ, το 5ο. 2 βολές έχει κερδίσει ο παίκτης του Ερμή. Ο Μπέικερ αποχωρεί. Ο Αμερικανός του Ηρακλή συμπληρώνει τα 5 φάουλ. Ο κύριος Γιαπλές δεν έβαλε καθόλου το Ζήση Σαρικόπουλο στην τελευταία περίοδο. Επιστρέφει ο Πρίσκος. Μπέικερ που αποχωρεί με 9 πόντους σε σχεδόν 34 αγωνιστικά λεπτά. Μία στη μία βολή, 4-8 δίποντα, 0-2 τρίποντα, ενώ ο Θανάσης Μπολάτογλου θα σκοράρει στην πρώτη βολή. Και στη δεύτερη, πολλή δουλειά από τον Μπολάτογλου. Ο Μαργέλης επιστρέφει στον πάγκο και αυτός πολλή δουλειά στο αμυντικό κομμάτι, έδωσε τη θέση του στον Σόλωνα Αγγελή. Κουλιανίτης σε Μερμίγκη, κρατάει. Παλικαρίσιο καλάθι. Έχει χτυπήσει εκεί, έχει πατήσει πολύ άσχημα. Ο Πρίσκος, το αριστερό του πόδι κρατά. Έχει πατήσει πολύ άσχημα. Δυστυχώς, ο παίκτης του Ηρακλή επιχείρησε να πηδήξει για το επιθετικό rebound και ο Νίκος Οικονόμου τώρα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Άτυχος ο 23χρονος forward του Ηρακλή. Πριν από λίγο μπήκε στο γήπεδο. Θα φύγει υποβασταζόμενος από το
Βοηθώ του Θανάση για πλέ εκεί. Το πρόδρομο στα Χιρίδης θα είναι αυτός που θα περάσει τη θέση του, αλλά αυτό έχει πολύ μικρή σημασία. Στο σημείο που είμαστε με τη διαφορά στους 21, το σημαντικότερο ήταν να μην είχαμε κάποιον τραυματισμό και μακάρι να είναι όλα καλά για τον Πρίσκα. Πρίσκα, ο οποίος είχε 6 πόντους σε σχεδόν 20 λεπτά αγώνα. Βασιλόπουλος. Από τα 8 μέτρα. Όχι, δεν θα το κάνει το Χατήρι την μπάλα. Μπολάτογλου πεισματάρης, 2 προσπάθειες, 2 επιθετικά rebound, δεν σημείωσε καλάθι. Τόμσον. Στρογιανόπουλος. Θα βγάλει πού. Κουλιανίτης δεν το πιστεύει το σουτ. Αριστερό lay-up. Άστοχο. Θα πάρει το επιθετικά rebound και θα κάνει λάθος εκεί ο Ταχυρίδης, παρά το γεγονός ότι πήδηξε πιο ψηλά από όλους. Δεν κατάφερε να πάρει την προσπάθεια για να σημειώσει κάποιο καλάθι. Ενώ τώρα ο Φώτης Βασιλόπουλος θα αποχωρήσει. Το παιχνίδι έχει κρυθεί. Ο Στέφαν Μπόζιτς, ο Λευτέρης Μιτσιμπόνας, συγγνώμη, είναι αυτός που παίρνει τη θέση του. Γερομιχαλός Μιτσιμπόνας, Μπράιαν, Μπολάτογλου και Αγγελή είναι οι 5 του Ερμή. Μπράιαντ με Τόμσον. Γίνεται και διαχείριση του χρόνου τώρα. Ο Αμερικανός. Ασταμάτητος. Τι να πει κανείς για τον Ζακ Μπράιαντ σήμερα. 83-60. 30 πόντι. Μαστρογιανόπουλος. Πρώτο εύστοχο τρίποντο μετά από 5 προσπάθειες. 83-63. Ο Ζακ Μπράιαντ που αποθεώνεται δίνοντας τη θέση του στον Στέφαν Μπόζιτς. 35 αγωνιστικά λεπτά με 30 πόντους. Μεγάλο μάτς από τον Αμερικανό. Άστοχο σου 3 πόντων από τον Γιώργο Μιχαλό, ενώ ο παδί του Ηρακλή ζητούν ένα γκολ. Τόμσον. Ωραία ενέργεια. Δεν θα έρθει το καλάθι όμως από τον Ταχυρίδη. Γύρισε πολύ ωραία το κορμί του, αλλά η μπάλα δεν του έκανε το χατήρι. Τελευταία δευτερόλεπτα στην αναμέτρηση. 83-63 ο Ερμής στην πρώτη του εντός έδρας νίκη. Δεύτερη διαδοχική. Βρίσκει το δρόμο του, ενώ ο Αγγελή δεν θα πάρει την μπάσα από τον Μπόζιτς. Να επιχειρήσει κάποιο σουτ. Κουλιανίτης. Αποθέωση για την γηπεδούχο ομάδα. Ο Τόμσον το τρίποντο, άστοχο και αυτό. Να δούμε τη μία επίθεση λόγω οικονόμου. Ζητεί να μην γίνει επίθεση ο Νίκος Οικονόμου. 83-63, ακόμη δεν έχουμε ακούσει την κόρνα της γραμματείας, παρά αυτό το γεγονός. Οι δύο ομάδες αλληλοσυγχαίρονται, τα συγχαρητήρια βέβαια ανήκουν στη γηπεδούχο ομάδα που έφτασε στο τρίτο της εντός έδρας μάτς για να πάρει την πρώτη της, το πρώτο της ροζ φύλλο αγώνα με το τελικό σκορ 83-63. Πολύ μεγάλη νίκη, δεύτερη διαδοχική για τον Ερμή Σχηματαρίου που είχε σε ακόμη ένα μάτς τον κόσμο στο πλευρό του. Ο Νίκος Οικονόμου είδε τον Ζακ Μπράιαν να σταματά στους 30 πόντους με 7 στις 10 βολές, 7 στα 9 δίποντα, 3 στα 4 τρίποντα. 12 ο Δημήτρης Γράβας, 3 στα 4 δίποντα, 2 στα 3 τρίποντα, 5 ο Φώτης Βασιλόπουλος. Χωρίς σκόρο ο Τάσος Κωστόπουλος, 13 ο πολύ καλός Θανάσης Μπολάτογλου. Χωρίς σκόρο ο Δημήτρης Μαργέλης, αλλά πολλή δουλειά στην άμυνα την ώρα που η ομάδα του Σχηματαρίου αποθεώνεται από τους οπαδούς της που έχει κατέβει στις εξέδρες για να μοιράσει συγχαρητήρια στους νικητές του σημερινού αγώνα. Συνεχίζουμε.
Τέσσερις πόντους ο Τσάρλι Ντάνιελς που δεν χρειάστηκε να αγωνιστεί στη δεύτερη, στο δεύτερο ημίχρονο. Χωρίς σκορ ο Σόλωνας Αγγελή, 5 ο Γερομιχαλός, χωρίς σκορ ο Μπόζιτς, 9 ο Μιτσιμπόνας, 5 ο Ανδρέας Κασιούμης και οι 12 παίκτες του Νίκο Οικονόμου συμμετείχαν στο σημερινό μάτς. Τον αντίποδα ο Ηρακλής με 11 του Κέντρικ Τόμσον. Στους 3 μόλις ο Στεν Σοκ. Δεν έπαιξε ο Κωνσταντίνος Αλτίνης. 4 για τον Μάριο Πουλιανίτη. Χωρίς σκορ ο Στέργιος Πράπας. 6 ο Αντώνης Πρίσκος. Χωρίς σκορ και ο Ταχυρίδης. 13 ο πολύ καλός Ιωάννης Μερμίγκης. Ίσως ο καλύτερος παίκτης της ομάδας του Θανάση Διαπλέ. Χωρίς σκορ και ο Ζορμπάς. 9 ο Τζάστιν Μπέικερ. 6 ο Ζήσης Αρικόπουλος. Και στους 11 πόντους ο Σαρώντης Μαστρογιαννόπουλος, όλους στο δεύτερο ημίχρονο. Τελικό σκορ λοιπόν, Ερμής σχηματαρίου 83, Ηρακλής 63, πέμπτη αγωνιστική Elite League, Ερίκος Δινάν, πρώτη εντός έδρας νίκη για τον Ερμή. Συνεχίζει χωρίς Ρόσβιλο αγώνα μακριά από το Ιβανόφιο Ηρακλής, που είχε την συμπαράστασή του, των οπαδών του σε ακόμη ένα μάτς, είτε εντός είτε εκτός έδρας. Σε μια δύσκολη μέρα επαναλαμβάνουμε και κάπως έτσι θα κλείσουμε για τη μετάδοσή μας με την απώλεια του πρώην Προέδρου του Μάριου Σαρλή στα 62 χρόνια, ο πρώην Πρόεδρος της ΚΑΕ Ηρακλής. Από όλους όσοι εργάστηκαν και για τη σημερινή μετάδοση από το κλειστό γυμναστήριο του Σχηματαρίου, να έχετε ένα καλό βράδυ Σαββάτου, μια ακόμη καλύτερη Κυριακή και βέβαια χρόνια πολλά σε όλο τον ελληνισμό.